Γενική Συνέλευση που συγκάλεσε ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων «Η Ελπίδα» για χθες. Κύριε Κατάτσιο, καλημέρα στο Αρκαλοχώρι. Καλημέρα σε εσάς, πώς είστε? Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας. Οι πρώτες σας κουβέντες. Για να δούμε τι έχουμε, τα δεδομένα που έχουμε σε γενικές γραμμές από τη χθεσινή Γενική σας Συνέλευση. Ήτανε πλήθος, ήταν συγγενική παρουσία του κόσμου, κατάμεστη αίθουσα. Το κοινό συμπέρασμα ήταν ότι το μελάνι έχει στεγνώσει. Πλέον δεν θα ασχοληθούμε με πρωτόκολλα και έγγραφα. Θα υπάρξει το πρωτόκολλο των δράσεων και των κινητοποιήσεων σε όλες τις μορφές αγώνους. Είτε αυτές λέγονται διαμαρτυρία σε Δήμο, σε Περιφέρεια, αρχικά, είτε από εκεί πέρα αποφασίστηκε ομόφωνα, εξουσιοδότησε η Γενική Συνέλευση το Σύλλογο να ετοιμάσει ένα υπόμνημα 5 ή 10 θεμάτων, όσα κρίνει δηλαδή ο Σύλλογος, και τα οποία θα κατευθυνθούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση, που είναι η εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην Κρήτη. Mm-hmm. Η οποία ουσιαστικά όχι θα επιδοθούν μόνο από μέλη του Συλλόγου, από μέλη του Συμβουλίου, αλλά από μέλη όλου του Συλλόγου. Συστήσουμε δηλαδή επίδοση του ψηφίσματος στην αποκεντρωμένη διοίκηση με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολίγων ημερών. Αν αυτό βέβαια δεν εφαρμοστεί και δεν ακολουθηθεί όπως θα υποδείξουμε, θα ακολουθήσει η επόμενη δράση, η επόμενη μορφή κινητοποίησης. Ακούστηκαν πολλές προτάσεις. Ο κόσμος δεν έκλειψε την οργή του και αυτό θέλαμε να φανεί και αυτό θέλαμε να δούμε κι εμείς. Ήταν μια διαδραστική επικοινωνία. Ειλικρινά δεν προσβάλαμε βέβαια κάποιον αλλά κανέναν, αλλά αφήσαμε να ακουστούν τα πάντα ελεύθερα και ανοιχτά, χωρίς να κόψουμε οτιδήποτε. Ήταν μια πολύ ειλικρινή συνάντηση, πολύ ανοιχτή. Η θλίψη και η οργή φάνηκε σε όποιον ήταν εκεί μέσα. Δεν υπήρχε κανένα συνδυασμό. Λοιπόν, να πούμε ότι όλα αυτά τα πράγματα που βιώνουν οι πολίτες θα εξέφρασαν μέσα στην αίθουσα. Μα ούτως ή άλλως, κύριε Κεντάτσιο, μέχρι σήμερα και τόσοι μήνες που έχουν περάσει, μέσα από τα λόγια, μέσα από τα υπομνήματα, δεν έχει βγει και τίποτα. Συνήθως ο Άννας σας παραπέμπει στον Καϊάφα. Ακόμα και στην τελευταία απάντηση που δόθηκε από τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, για άλλη μια φορά φαίνεται ότι δεν έχει εκείνος ο συντονιστής την αρμοδιότητα στα αιτήματα τα οποία έχετε από τη δική σας την πλευρά και τα οποία φεύγουν με τη βοήθεια των βουλευτών, αλλά είναι οι αρμοδιότητες που έχουν τα υπουργεία. Ο ένας σας παραπέμπει στον άλλον, αλλά η κανονικότητα είναι η δύσκολη για όλους εσάς. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι, η τρίτη φορά που ο κύριος Τριαντόπουλος πάλι παραπέμπει, αποποιείται των ευθυνών ουσιαστικά και παραπέμπει για να απαντήσουν άλλα υπουργεία, άλλα συναρμόδια υπουργεία που θεωρεί ότι που θεωρεί ότι αυτά είναι υπεύθυνα και αρμόδια για να απαντήσουν. Είναι η τρίτη φορά. Μία ήταν με τους κατασχέσεις των λογαριασμών, μία ήταν στην κοινή υπερώτηση των βουλευτών που έθεταν διάφορα ζητήματα και μία ήταν η τελευταία που ρωτήθηκε για το αν θα συνεχίσει να πληρώνεται το ρεύμα στους οικίσκους από το Δήμο ή όχι. Και όχι μόνο μιλάμε για δεσμεύσεις λογαριασμών, μιλάμε πλέον και για κατασχέσεις, παύλα, πληστηριασμοί που έρχονται ακινήτων και όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζετε εσείς όλοι σας μετά από τόσους μήνες. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Είναι οι αποφάσεις σας. Σεβαστές αυτές οι αποφάσεις. Δική σας είναι η ζωή. Δικές σας είναι όλες αυτές οι δυσκολίες. Ό,τι και να λέμε οι υπόλοιποι εμείς, κύριε Κατάτσιο, είναι πραγματικά η δύσκολη, η δική σας η καθημερινότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα.